Το αυτό λέγεται πάντες και μη εν ημίην σχίσματα είτε γα κατηπισμένη εν το αυτό νοεί και εν τι αυτή η γνώμη εδηλώθη γάρνη περί ημών αδελφοί μου υπό τον χλώης ότι έριδες εν ημίην
Θεός ημάς τους Αποστόλους, εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μορίδια Χριστόν, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστόν. Ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί. Ημείς ένδοξοι, ημείς δε άκοιμοι. Άκρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωχόμενοι ανεχόμεθα, λαστιμούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως αυτή, ουκ εντρέπουν ημάς γράφοντα αυτά, άλλος τέχνα μου αγαπητά ανουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γαν Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα, παρακαλώουν ημάς. Μη μητέρ μου γίνεστε, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σε μία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη. Και το πνεύμα τη Ευαγγελίου του αναγνώσμα προσκομένου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτών και λέγον, Κύριε, ελέησον των Υιών, ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκι γαρτύπτει στο πυρ και πολλάκι στο είδωρ και προσύνεγκα αυτών τις μαθητές σου και ούκοι δυνήθησαν αυτών θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενεά πιστός και διαστραμμένη, έως πότε έσομε με θυμών, έως πότε ανέξομε ηγών, φέρετε με αυτόν ο δεν. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσερχόντες οι μαθητές το Ιησού κατηδίαν είπον, δια τι εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, δια την απιστία ημών. Αμήν γαρλεύω ημήν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το ρητούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε. Και ουδέν αδυνατήσει μην. Τούτο δε το γεγονός.
εκείνους που σε εκπορεύεται, η μία προσευχή και νηστείο. Αναστρεπωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαία, είπεν αυτοίς το Ιησούς, μένει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτό. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, αδερφοί μου, όσοι ενθυμούνται, ανεγνώστε και πάλι εις την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Και τότε ερμηνεύσαμε εις το λόγο του Ιερού Κηρύγματος περί της φραγίδος και των πνευματικών πατέρων, τους οποίους αξιωνόμεθα να έχουμε από τον Θεό. Σήμερα θα ερμηνεύσουμε ένα άλλο χωρίο εκ του αποστολικού αναγνώσματος, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας εις όλη μας τη ζωή, διότι στον κόσμο αυτόν οι μεν αδικούν, οι δε αδικούνται, οι μεν διώκουν, οι δε διώκονται, οι μεν βλασφημούμενοι, οι δε παρακαλούντες. Και τούτο είναι το σημείο, το σημαντικό, το οποίο αξιώθημε να έχουμε ως χριστιανοί και οπαδοί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να είσαι διαφορετικός από τους άλλους, αδερφέ μου, πρέπει να αποφασίσεις ή να ακολουθήσεις τον Χριστό ή να μην τον ακολουθήσεις. Εάν θα ακολουθήσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, πρέπει να έχεις παράδειγμα αυτών των ίδιων των Θεών. Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος και να κληρονομήσεις την Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να εφαρμόζεις κατά γράμμα ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επίησε. Εάν θέλεις να γίνεις κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών και να λάμψεις ως ο ήλιος, όπως οι Απόστολοι και οι ακολουθήσαντες τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, πρέπει να εφαρμόσεις όσα εκείνος εδίδαξε. Και τούτο ακριβώς παρακολουθούμε σήμερα τους Αποστόλους, όταν ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, τους λέγει καθαρά. Εμείς, λέγει, λιδωρούμενοι ευλογούμε. Τι σημαίνει λιδωρούμενοι?
λιδωρείται ο άνθρωπος από τον συνάνθρωπον του, δηλαδή κατηγορείται, βλασφημείται, συκοφαντείται, εμπέζεται, ηρωνεύεται και εκείνος λέγει όχι τίποτε άλλο να κάνει, ημιμόνο λέγει ότι ευλογούμε, λέει. Δηλαδή προσευχόμεθα δι' αυτούς τους ανθρώπους. Πρόσεξες, αδερφέ μου, στην ζωή σου ότι τούτα τα έχεις καθεκά στην ημέρα. Πρόσεξες ότι αν βρίσκεσαι στο σπίτι σου την ίδια στιγμή ηρωνεύεσαι είτε από την σύζυγό σου είτε από τον σύζυγό σου, διότι τυχαίνει ο Πανάγαθος Θεός να δίδει σε έναν δυνατόν έναν αδύνατο. Δηλαδή την στιγμή κατά την οποία εσύ βρίσκεσαι κοντά στον Θεό, σου δίδει ο Θεός έναν σύζυγο ο οποίος είναι εξαμετρήτου αντίθετος. Δηλαδή εσύ πιστεύεις και εκείνος δεν πιστεύει. Εσύ προσεύχεσαι και εκείνος σε εμπέσει. Εσύ νηστεύεις και εκείνος σε κοροϊδεύει. Εκείνος προσπαθείς να σε αναποδογυρίσει, να σε πάρει με το μέρος του και εσύ προσπαθείς να τον πάρεις με το μέρος του. Εδώ πρόκειται περί άκρας υπομονής την οποία πρέπει να έχεις, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «Τις γνωρίζει ο γίνε», λέγει, «ότι δια της υπομονής σου δεν θα σώσεις τον άντρα σου». Εδώ πρέπει να κάνεις απεριόριστον υπομονή. Και εις την προτροπή του Αποστόλου Παύλου πρέπει να εφαρμόσεις αυτό το λιδωρούμενοι ευλογούμενοι. Έχουμε όμως και σε άλλες περιπτώσεις τα επακόλουθα, διωκόμενοι ανεχόμενα. Να διώκεσαι από τόπου εις τόπον, να μην έχεις που την κεφαλήν κλείνε, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και εσύ να ανέχεσαι. Να μην τα βάζεις ούτε με τον συνάνθρωπό σου, ούτε με τον Θεό. Ούτε να παρηγκομείς, ούτε να ερωτάς γιατί. Διότι τούτο ακριβώς είναι και η αμαρτία την οποία διαπράττεις. Και τέλος, αδερφέ μου, πρέπει να έχεις ότι υπόψη ελήφθη εκ παραδείγματος του Θεού μας. Εκείνος μας έδωσε το παράδειγμα. Εκείνος μας έδωσε την γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και στο τέλος, αφού λιδωρούμενοι ευλογούμενοι, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι, λέγει, παρακαλούμε. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Σε βλασφημεί ο άλλος, επαρεκάλεσε στον Θεό. Τούτο αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος εκείνος ο οποίος ήταν τόσο ενθουσιώδης δια των διδάσκαλων του όσων κανείς άλλος εκ των μαθητών του Κυρίου. Είναι εκείνος ο οποίος περπατεί επάνω στα ύδατα. Είναι εκείνος ο οποίος σύρει την μάχηραν και αποκόπτει το οτίον το αυτί, δηλαδή του δούλου, του αρχιερέως, του καλουμένου μάρκου, όταν εισήλθον εις τον κήπο της Γενισαρέτ για να συλλάβουν τον Κύριόν του και Θεόν. Είναι εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος κατά το μυστικό δείπνων να φωνεύσει εκείνον ο οποίος θα επρόδιδε τον διδάσκαλό του. Αυτός ο μαθητής σήμερα μας γράφει και μας λέει. Χριστός, λέγει, υπερημών έπαθε ημίν υπό την πάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τις ίχνες είναι αυτού. Αυτά όλα τα οποία μας λέγει ο Απόστολος Παύλος μας τα συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος και μας λέγει ότι ο Θεός, λέγει, εγένετο ο άνθρωπος όπως είμαι θα εμείς οι άνθρωποι, λέγει.
Και έπαθεν υπέρ ημών, λέγει, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών. Μας αφή και λέγει το παράδειγμα του ως παράδειγμα μιμήσεως. Ή να επακολουθήσετε τις ίχνες συναυτού. Διότι αν είσαι στρατιώτης του Χριστού, αδερφέ μου, και φέρεις το όνομα χριστιανός, πρέπει να εφαρμόσεις όσα εκείνος εφήρμοσε. Πρέπει να εφαρμόσεις όσα εκείνος έπραξε. Πρέπει να εφαρμόσεις όσα εκείνος υπέφερε. Και τι υπέφερε? Ως αμαρτία, λέγει, ούκε ποιήσεν. Αναμάχτητος ο Θεός μας. Θεός εις τους ουρανούς, Θεός εις την γην. Θεός εγεννήθη, Θεός επλάστη εις των κόσμων τούτων εκ των αιμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου. Θεός εγεννήθη εις το σπήλαιον. Θεός εμεγάλωσεν. Θεός έπαθεν υπέρ ημών. Ως λέγει αμαρτίαν ούκε ποιήσεν, κατέλειπεν ημίν αδερφοί μου παράδειγμα αναμαρτησίας. Παρέδωκεν εις ημίν τον εαυτόν του παράδειγμα προς μίμηση, να μην αμαρτάνομεν όπως και εκείνος ούκη ημαρτέν. Είναι το παράδειγμα της αναμαρτησίας μπροστά μας αυτός ο ίδιος ο Θεός. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι να παραβαίνεις την εντολή του Θεού και να ελέγχεσαι υπό τη συνειδήσεώς σου τόσον σποδρός, ούτως ώστε ούτε να κοιμάσαι, ούτε να ησυχάζεις, αλλά να ζητείς από τα φάρμακα του φαρμακείου για να κλείσεις τους οφθαλμούς του. Αμαρτία είναι, αδερφοί μου, να πληγώνεις τον Χριστόν μας, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας. Αμαρτία είναι να πράττεις το ενάντιον το οποίο ο Θεός διέταξε. Ως αμαρτία ούτε πείσεν. Παράδειγμα λοιπόν ο Κύριος μας αναμαρτησίας. Αλλά συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Παράδειγμα ειλικρινίας. Πρέπει, εάν θέλει να ακολουθήσεις τον Χριστό, αδερφέ μου, να είσαι όπως εκείνος. Δόλος εν το στόματι αυτού, λέγει, ούκε βρέθη. Σήμερα ανταυτού, αδερφοί μου, τι έχουμε? Παντού το ψεύδος. Παντού η ανειλικρίνεια. Παντού η παραποντιά του κόσμου. Παντού το κακό. Παντού ψεύδος, και λέγει ο προφήτης Δαβίδ, πας άνθρωπος, λέγει, ψεύστης. Ενάντια δηλαδή από ότι ο Κύριος μας έδωκε ως παράδειγμα προς υπογραμμών. Αν ειλικρίνεια, ενώ ο ίδιος ειλικρινής ως δόλος που και βρέθηκε εν το στόματι αυτού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει, λιδωρούμενος, λέγει, ούκαν δε λιδώρη, πάσχον ούκη πύλη. Λιδωρούμενος ούκαν δε λιδώρη. Να τον δούμε, αδερφοί μου, ας τον ειδούμε στον κήπο της Γεστημανή όταν συλλαμβάνεται. Ποια σύβριση υπέφερε τη στιγμή εκείνην ο Κύριος μας? Ποιους εμφυσμούς υπέφερε τη στιγμή εκείνη? Ως σκήνες, λέγει, όρμησαν εναντίον του. Ως σκύλοι λυσαγμένοι, λέγει, όρμησαν επάνω του. Με φανούς και λαμπάδες και λόγχες και απειλές. Την στιγμή εκείνη έτρεμαν τα πάντα, αδερφοί μου. Στρατός δυνάμεως εναντίον του Θεού του ταπεινού. Μας εδίδαξε δηλαδή την ταπείνωση ο Θεός τη στιγμή εκείνη. Ταπεινός Θεός συλλαμβάνεται από τους εχθρούς του, δένεται και σύρεται εις τα δικαστήρια των επιγείων. Σύρεται εις τους εχθρούς του ως εγκληματίας και κακούργος. Σύρεται εις τους εχθρούς του ως ο έσχατος της γης. Σύρεται εις τους εχθρούς του για να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν. Παράδειγμα ταπεινώσεως, ως λιδωρούμενος ούκαν τε λιδώρη. Και πάσχον ούκη πύλη. Να τον δούμε μέσα στο πρετόριον
εις τον Πιλάτον ή εις τον Άνναν και εις τον Καϊάφα, να ειδούμεν τους εμπτισμούς, να ειδούμεν τους εμπεγμούς τους οποίους υπέστη ο Θεός μας δι' μας, να ειδούμεν εκείνον τον κακούργον υπηρέτην ο οποίος τον εράπησε, να ειδούμεν τον άντων ο οποίος ήρπασε τον κάλαμον από την χείραν του και τον έδιπτεν στην κεφαλή, να ειδούμεν εκείνον τον άντων ο οποίος του έλεγε αν είσαι Θεός προφήτευσε ποιος σε χτύπησε. Τον εχτυπούσαν και έφευγαν τα χέρια τους και μετά γύριζαν επάνω του και, του έλεγαν πες ποιος σε χτύπησε. Πες μου ποιος σε χτύπησε, του λέγει. Ο ίδιος που τον εχτυπούσαν τον ενέπεζε. Ο δε Αισιώπα, λιδωρούμενος ούκαντε λιδωρεί. Πάσχον ούκη πίδι, να τον δούμε να πάσχει επάνω εις το σταυρόν. Υποφέρει, χύνει το αίμα του Δήμας, πονεί, δίψα, και όμως ούκη πίδι. Τι έκανε, ύψωνε τους οφθαλμούς του στον Πατέρα Θεόν και του έλεγε «Πατέρα μου συγχώρησέ τους, ούκη θα σε τυπιούσει». Ήκουσες αδερφέ μου, εάν θέλει να είσαι ο παδός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τι πρέπει να πράξεις. Επρόσεξες ποιαν στάση πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Είδες παράδειγμα προς υπογραμμών των οποίων ο Θεός έδωκεν εαυτόν. Είδες πόσον ύψος μεγάλο είναι ο χριστιανισμός και πού φτάνει. Εάν ετηρούσεν η γη αυτό το παράδειγμα, αδερφοί μου, θα υπήρχαν πόλεμοι σήμερα, θα υπήρχαν καταστροφές, θα υπήρχαν ασθένειες. Τα αγαθά της γης φάγεστε, λέγει, αν με ακολουθήσετε και τηρήσετε τις εντολές μου. Εάν όμως μου παρακούσετε, λέγει, μάχερα ημάς κατέβετε. Θα σφαγείτε, λέγει, ανάμεταξύ σας. Και βλέπουμε σήμερα πόσα δεινά υπάρχουν επάνω στην γη. Βλέπουμε σήμερα αδερφούς να κατασπάζουν τους αδερφούς των γονείς, τα τέκνα των και τα τέκνα τους γονείς. Γνωστοί τους γνωστούς και φίλοι τους φίλους. Γιατί, διότι δεν έχουμε παράδειγμα προς υπογραμμών των Κύριών μας. Παρέδω και δε, λέγει, παρεδίδω δε το κρίνοντι δικαίως. Όλα αυτά, λέγει ο Κύριος μας, λέγει, τα παρέδιδεν εις τον Πατέρα του Θεόν, ο οποίος αποδίδει δικαιοσύνη. Όλα αυτά ο Χριστός μας δεν τα εξεδικείτο, αλλά τα άφηνεν εις τον Πατέρα του. Εκείνος ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής, ο οποίος θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Εκείνα τα οποία πρέπει και εμείς σήμερα να πράττουμε, όταν έχουμε οποιανδήποτε δυσκολία στον κόσμο τούτον, να ανυψώνουμε τους οφθαλμούς μας εις τον Θεόν Πατέρα και εκείνον να αφήνουμε να δικάσει τα πάντα. Όχι εμείς να εκδικούμεθα, όχι εμείς να λαμβάνουμε αυτεξουσίαν και να φεύγουμε από τον δίκαιον κριτήν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, και αφού μας δίδει το παράδειγμα της ταπεινώσεως και το παράδειγμα της δικαιοσύνης, τότε έρχεται εις το παράδειγμα της αγάπης. Ως τας αμαρτίας ημών, λέγει, αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Ω Θεέ μου, αυτό το επιστοποίησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν είδε τον Χριστό μας να έρχεται προς Αυτόν και έδειξε με το χέρι του εις τους μαθητάς του το πρόσωπον εκείνο το θεϊκό. Τότε είπε εις τους μαθητάς του, είδε ο αμνός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ήρθε το ένας απλούς άνθρωπος εις τον δρόμο, αδερφοί μου, τον οποίον δεν εγνώριζε κανείς ότι είναι το Θεό της ολόκληρος.
ότι είδε ο Θεός δημιουργός του κόσμου και προνοητής του παντός. Δεν έβλεπε κανείς τίποτε, αν όμως ο πρόδρομος, εκείνος ο πρώτου Χριστού ελθόν ή να προετοιμάσει τον δρόμο του Θεού μας, εκείνος μόλις τον είδε, είπε τους λόγους αυτούς. Είδε ο αμονός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Την αμαρτία του κόσμου από Αδάμ έως το τέλος και τη συντελείας του πλανήτου τούτου. Όση αμαρτία επίησε ο κόσμος και θα ποιήσει, όλη την εσήκωσε επάνω εις τους ώμους του. Αυτός λέγει αν είναι και εν το σώματι αυτού επί του ψήλου. Σήκωσε όλη την αμαρτία μας, αδερφοί μου. Την ώρα που πράττουμε την αμαρτία, το γνωρίζεις ότι φορτώνουμε τον Χριστό μας με αυτήν. Την ώρα που διαπράττουμε ενώπιον τίποτε έγκλημα επάνω εις την γη, το γνωρίζεις ότι εκείνο φορτώνεται επάνω εις τους ώμους του Κυρίου μας. Αυτός αν είναι και λέγει την αμαρτία ανημών εν το σώματι αυτού επί του ξύλου επάνω εις τον σταυρό. Και μην νομίσεις ότι την ώρα που ομιλείς ότι δεν σε ακούει. Την ώρα που παραφέρεσαι ότι δεν σε ακούει. Είναι η σειρά η δική μας. Θα έρθει η στιγμή που θα κλείσουμε εμείς το στόμα και θα το ανοίξει εκείνος και αλίμονο και τρεις αλίμονο. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ούτε κεραυνοί, ούτε αστραπές, ούτε σεισμοί, ούτε καταποντισμοί, ούτε παν κακόν επάνω εις την γη δύναται να φτάσει τη στιγμή εκείνη όταν ο Κύριός μας θα απεμφυρθεί προς τους εξεβονίμων αυτούς και θα τους πει «Πορεύεστε οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιο». Εκείνη τη στιγμή λέγει «Εάν μαζέψεις όσες αστραπές έχουν πέσει πάνω στούτον τον πλανήτη της γης», λέγει, «από τον καιρό που επλάστη ο κόσμος, και όσες βροντές και όσους σεισμούς και καταποντισμούς και όσα κακά», λέγει, «να τα μαζέψεις όλα, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν την οργή του Θεού μας τη στιγμή εκείνη που θα πει «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, ω Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου, ω Θεέ μου, λυπήσου τον αμαρτωλόν άνθρωπον, εσύ που έγινες άνθρωπος δι' μας». Και την ώρα που θα γυρίσει προς τους εκδεξιών και θα απευθυνθεί εις αυτούς, όσην γλυκύτηταν είδεν ο κόσμος τούτος, όσην χαράν είδεν ο κόσμος τούτος, όσην χαράν έχουν οι άγγελοι στους ουρανούς και οι άγιοι, όλα θα συγκεντρωθούν σε εκείνον το βλέμμα το γλυκύτατο του Ιησού, όταν θα γυρίσει προς τους εκδεξιών αυτού και θα τους πει «Δεύτεροι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολή κόσμου». Μη αδερφοί μου, εάν θέλουμε να είμαι τα εκδεξιών του, πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίχνη εκείνου. Μας το λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, μας το ομολογεί ο Απόστολος Πέτρος. Χριστός υπερημών έπαθε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τις ίχνες είναι αυτού. Αξίωσε μας Κύριε μου, εσύ που εσταυρώθηκες επάνω εις το σταυρό και ταπεινώθης διημάς τους αμαρτωλούς, αξίωσε μας να ακολουθήσουμε τα ίχνη σου, να διέρθουμε των μάτιων τούτων κόσμων με την ειδική σου ευλογία και τη σκέπη, και αξίωσε μας Κύριε και της επουρανίου σου βασιλείας, της οποίας ήθε να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Επίσκοπου ημών Γεωργίου και μάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Του αδερφού και συντηδούργου ημών Ευαγγελού Ιερέως Μαρίας Πρεσβυτέρας των τέκνων των Ικουναού τούτου. Τον Μακαρία τη λήξη για να αέρον αίδη μοναρχή αραίων ιεραίων ιερομενάφων ιεροδιακών μοναχών και μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Τον εν της ιερής ημών αγώσης του έθνους αγωνισαμένων και ηρωικός του σαόν των πατέρων και αδερφών ημών πάλετε και πεσκάτων. Τον αίδη μοχτητόρων της Αγίας και Ιεράς Εκκλησίας Τάφης και πάντων όντα όνοματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει ζώντων δε και δεθ νεότρων μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία ημών το δέγγιο ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
ευλογητός εις την τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία εις τους Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπερ ημών εκ του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του και σε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή. Of God.
αυτού πάντες, τούτο έτσι το αίμα μου, το δυσκενήσει αφήνεις το υπερημόν και πολλών ευκοινόμενων εις άφεσιν αμάρτιον. Ο Θεός ηλάστηκε. Τα τσάχτων σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Παναμονίζον και μητέρα του Θεού.
Τα νύχια με τα νύχια.